ξεκίνησε η διαμάχη Σπύρος Στάκης. Θέλετε να το δει. Είμαι πάρα πολύ καλά. Αυτό είναι πάρα με λένε καλά. Αθηνά και είμαι 15 χρόνια καθαρή. Και είμαι πολύ καλά. Είμαι πέρα, μαζί σας. Πέρα από το χαμόγελο τελικά, από ό,τι φαίνεται και το κεφαλικό. Είναι μεταδοτικό έτσι. Κάτσε τώρα, μας γιατί βρίσκει. Χάνουν την ασυλία. Έτσι. Τι χάνουν, λογικό. Φυσικό και επόμενο είναι αφού δεν είναι ενωμένοι. Ναι, με φωνάζει. Και τώρα έχουν. Ο Τάκης το νιώθει, το βλέπει εφόσον είναι και ο πιο αδύναμος αγωνιστικά και όχι μόνο. Έχει τρελάνει. Καραγκρουσούζη που τον είπε. Δεν ξέρω εγώ, πάει σου λέει θα βγω σίγουρα υποψήφιος. Ναι. Ξεκινάει λοιπόν μια στρατηγική και λέει ότι εγώ θέλω να βγω, αφού θα βγω υποψήφιος, ας βγω από την αρχή πρώτος υποψήφιος. Πιστεύεις ότι τα διαβάζει, τι τα λένε. Δεν έχει ιδέα. Έβαλε και το χέρι στο ακουστικό μπάς και τη βοηθήσει. Ξέρεις τι γίνεται. Δεν θα πει αργή συντακτρία κάτι μία λέξη να με βοηθήσει. Σε ακούω από τα πηδάδια, Δέσποινα. Προσπαθώ γιατί ακούω μια φωνή. Και κοιτάει, που... λες, κοίτα, και μια κοιτάει παιδί, λες και το μόνιτορ έχει από κάτω το Q που διαβάζει λόγια. Ναι, ναι. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι το λέει από κάτω. Θα μπορούσε να το διαβάσει και να πει τι βίντεο θα έρθει. Θέλετε να πασάρουμε το βίντεο της προκοπής τώρα εδώ πέρα. Για δώσε, διάβασε τι λέει από κάτω. Για πες. Περιμένετε να σας πω. Μάνα, δεν με αφήνουνε, παιδί μου. Μου κάνουνε, θα γίνω δεύτερος καραγκούνιας εγώ εδώ πέρα. Θα μείνω μόνη μου. Λοιπόν. Και η Βρυσίδα πιάνει λοιπόν τη Στέλλα και της λέει ότι ξέρεις κάτι, πρέπει να κάνουμε κι εμείς τη δική μας στρατηγική, να βγάλουμε το Σπύρο μπροστά, που είναι το βαρύ πυροβολικό, έτσι ώστε αν βγει αντιμέτωπος με τον Τάκη, να ψηφίσουν το Σπύρο να μείνει και να φύγει ο Τάκης. Περίμενε, πρώτον το Σπύρο για να πάρει πιο πολλούς ψηφούς. Ναι, γιατί είχε περισσότερο χρόνο στο κομμάτι της ψηφοφορίας. Αυτό προτείνει ο Τάκης και το αντίθετο προτείνει ο Σπύρος. Θέλανε και οι δύο να βγουν πρώτοι μπροστά. Πάμε να δούμε το βίντεο. Ποιος την πλήρωσε όμως το τέλος. Το κοινό. Θα το δούμε. Όχι, το κοινό. Ας δούμε το βίντεο και θα φτάσουμε και εκεί. Για όλα αυτά έντονα. Μόνο αυτό. Όχι. Επειδή αναγκαστικά θα ψηφίσουν τον Τάκη και τον Σπύρο, εγώ δεν θέλω με τίποτα να ψηφίσει ο Σπύρος, αλλά δεν έχουν άλλη επιλογή. Δεν μπορούν να ψηφίσουν Στάθη ή τα άλλα. Θα ψηφιστεί. Επειδή αυτοί οι δύο θα είναι στον Τάκο, θέλουμε ή δεν θέλουμε. Προτιμώ και θα πιστεύω ότι είναι και καλύτερα να βγει από ο Σπύρος από κάλπη. Ναι. Πρώτος. Και να, για να έχει χρόνο το κοινό να ψηφίσει, ότι θα ξέρει τον υποψήφιο, να κάνει τα καλέσματά του, να κάνω εγώ τα καλέσματά του, να κάνω τα πάντα για να μην φύγει ο Σπύρος. Γιατί δεν θέλω να φύγει ο Σπύρος με τίποτα. Πραγματικά. Το είπα στην Στέλλα και θα σκεφτεί και θα συζητήσει με την ομάδα του τι είναι καλύτερο για την ομάδα του. Το ακούω αυτό που λες. Έχει ένα point. Για να έχει, ναι. Λόγω χρόνου. Μπράβο. Να έχει το χρόνο ο Σπύρος να κάνει το καλεσμά του, να πει αυτό που θέλει να πει στις προσωπικές του συνεντεύξεις κλπ. Σε κάποια φάση έρχεται ο Άρης και με πιάνει και μου λέει: μιλήσει με τη Βρυσίδα. Λέω: όχι, τι έχει γίνει, κάτι που πρέπει να ξέρω. Λέει: άκου. Σκεφτήκαμε, το συζητήσαμε, λέει, και σκεφτήκαμε ότι θα ήταν καλό από την κάλπη να βγει ο Σπύρος, ώστε να έχει το χρόνο να κάνει κάλεσμα στο κοινό του, στον κόσμο του. Εγώ νόμιζα ότι η ομάδα ήθελε να ψηφίσει τον Τάκη για αγωνιστικούς λόγους και για λόγους συμβίωσης. Για την ένταση που προκαλεί σε πάγκο και καλύβα. Ίσως αυτή η στρατηγική να είναι καλή για την ομάδα, γιατί ο σκοπός μας και ο στόχος μας είναι να φύγει ο πιο δύναμος παίκτης που είναι ο Τάκης. Δεν φοβάμαι να ψηφιστώ και το έχω πει ότι θέλω να με βγάλω από την κάλπη. Γιατί? Γιατί όποιος βγαίνει από την κάλπη, το ξέρει και ο κόσμος και πιο νωρίς και μπορεί να κινηθεί όπως θέλει. Από εκεί πέρα, αν δεν το κάνουν, αυτό πάει να πει ότι έχει λειτουργήσει συμμορία εδώ πέρα. Και τι εννοώ συμμορία? Ότι ο Άρης έχει μιλήσει με τα Λάτζεφ σε Στάθη και Μέη, να ψηφίσω τον Μαρτίκα να βγει από την πρώτη φορά για να βγω εγώ τη δεύτερη από την ασυλία της Στέλλας. Συμμορία υπάρχει όμως. Υπάρχει η Μέη, υπάρχει ο Άρης Ολέδης, υπάρχει ο Ταλάτζεφ, υπάρχει ο Στάθης ο Σχίζας που συμμετέχουν σε αυτό το παρεάκι. Και από την άλλη μεριά βλέπουμε ότι έχει μπει σε αυτή τη συμμορία και ο Εμμανουήλ, τέλος πάντων, για να έχουν τους ψήφους του. Αυτό που έχω να πω είναι το εξής, ότι ο Άρης Ολέδης είναι μεγάλη η κόντρα που έχουμε, το ξέρει όλος ο κόσμος, το γνωρίζει και αυτός. Έχω ζητήσει από όλους σας να με ψηφίσετε σήμερα στο Συμβούλιο. Θέλω να δω αν πραγματικά θα σας ακουστεί η παρακλήσή μου να ψηφιστώ σήμερα. Γιατί όπως λέτε, είμαι αδύνατος παίχτης. Να δω αν θα ψηφιστώ σήμερα στο Συμβούλιο. Αλλά από ό,τι βλέπω, έχετε συνοηθεί εδώ πέρα και φεύγετε. Οπότε πάλι αλήθεια θα πω σε αυτά που λέω. Γιώργο, εγώ νομίζω, Τάκη, ότι όλο αυτό κρύβει μεγάλη σκέψη από πίσω. Ποιο? Να ψηφίσεις τώρα. Βασιλίνα. Και εγώ το να ψηφιστεί τώρα σημαίνει ότι. Και να ζητά τώρα την ομάδα σου που μία εβδομάδα πριν του έκραζε που το ήθελε αυτό. Τώρα κάνει το αντίθετο. Ναι, θέλω να ψηφίσω. Και ρωτάω γιατί. Θέλω να ψηφίσω σήμερα για δικού σου λόγου. Οι δικοί σου λόγοι. Θέλω να σου πω πραγματικά πιστεύω ότι είναι. Να κερδίσει έδαφο. Έτσι, μπράβο. Ο Τάκης ζητάει να ψηφιστεί από τώρα από όλη την ομάδα και ομολόγησε και ο ίδιο ότι θέλει για να κερδίσει το χρόνο που χρειάζεται. Για να θυματοποιηθεί και να κλάψει στον κόσμο
για να παραμείνει διακαώς στο παιχνίδι όπως εκείνο ζητάει ή για να πει χίλια δυο ψέματα, να προσβάλλει όλους εμάς, για να δημιουργήσει τις εντυπώσεις εκείνες που θα τον στηρίξουν στο παιχνίδι. Μόνο είπες τώρα ότι αυτό όλο που σκέφτηκες το έκανες για να κερδίσεις έδαφος. Είναι κακό αυτό. Δεν είναι κακό. Αυτός τι σκέφτεται, ότι να βγει μαζί μου στο... Βρυσιδά, έχεις πρόβλημα. Ναι, μιλάμε, γιατί το κάνεις αυτό. Να μιλάω στον αέρα, δηλαδή, τη διακόπτη, δεν σα αρέσει η αλήθεια. Ήταν άσκοπο να μιλήσει η Ασημίνα με τον Τάκη εκείνη τη στιγμή, εφόσον το παραδέχτηκε και ο ίδιος. Εφτάνει. Έλεγε, Ασημίνα μου, πάμε πριν το πιάτα, το παραδέχτηκε, τέλος. Τι θα συνεχίσουμε να συζητάμε. Δεν υπάρχει νόημα. Γιατί όταν σου μιλάω, Φέργης. Θέλω να πάω να κάνω μπάνιο. Μίλαγα στην Ασημίνα και την έπαιρνε να αποφύγει η συζήτηση μαζί μου. Παιδί μου, τη είπα, πάμε για. Α, καλά, ότι να είναι μόνο σου. Για τα σκέφτεσαι όλα στρατηγικά και πονηρά, Τάκη μου. Με μένα δεν τα λες αυτά. Έχω μάθει πότε πρέπει να φεύγω από κάποιες συζητήσεις. Okay. Λοιπόν, περιμένετε να λύσω. Καταρχάς, να καλημερίσουμε τον Γιώργο που μας βρήκε. Καλώς μας βρήκατε. Ο Κλατάνη. Πήγε σε όλα τα άλλα κανάλια. Ναι, έκανα μια βόλτα έτσι πρωινή και ήρθα και έτσι. Είσαι καλά? Είμαι πολύ καλά. Χαιρόμαστε που είσαι μαζί μας. Να σχολιάσουμε τα του Survivor. Ακούστε τώρα, εγώ μπερδεύτηκα. Δεν είχα σκεφτεί ποτέ ότι όταν βγαίνει κάποιος πρώτος έχει ένα προβάδισμα ως προς τι, από τη στιγμή. Γιατί είσαι Αθήνα, αφού δεν βγαίνει στην ψηφοφορία. Χρόνο ναι. Στα Q και μέσα σε ένα επεισόδιο ναι. Να καθοδηγήσει το κοινό του έτσι ώστε να τον ψηφίσει την ώρα της ψηφοφορίας. Δηλαδή, σήμερα που ξέρει ο Σπύρος ότι είναι υποψήφιος ήδη, ναι. Μπορεί να δώσει 5 Q ή να πει κάτι μέσα στην παρέα, μέσα σε όλο αυτό, έτσι ώστε να καθοδηγήσει τον κόσμο να τον ψηφίσει. Γιατί οπότε δεν μπορεί την ώρα της ψηφοφορίας όταν ξεκινάνε και βγαίνουν οι τρεις, τέσσερις, πόσοι θα βγουν. Λέει, μπορεί να μην βρω το χρόνο μου, μπορεί να πω πέντε πράγματα και να μου κρατήσουν το ένα. Ενώ τώρα έχει μια ολόκληρη μέρα. Ο δεύτερος υποψήφιος βγαίνει υποψήφιος εκείνη την ώρα που τον βγάζει αυτός ο οποίος έχει πάρει την ασυλία και έχει ελάχιστο χρόνο να μιλήσει. Έχει τρία λεψά από αυτό. Αυτό λοιπόν ο Τάκης ήθελε να βγει πρώτος υποψήφιος. Για να προλάβει να πει πράγματα. Είχαν λοιπόν δύο στρατηγικές. Ο Τάκης πρότεινε το να βγει αυτός υποψήφιος πρώτος και ο Σπύρος, χάνοντας την ασυλία, πρότεινε να βγει εκείνος. Είναι... Αυτή η ομάδα έπρεπε να διαλέξει. Θα τα δούμε και μετά στο συμβούλιο, αλλά από ό,τι έχει δείξει η μέχρι τώρα πορεία του φετινού Survivor, ο Σπύρος Μαρτίκας είναι εξολοθρευτής. Ναι, είναι η αλήθεια. Με όποτε έχει μπει, έχει κερδίσει. Είναι φοβερό βέβαια το πόσο πολλοί έχουν καθίσει, έχουν σκεφτεί στρατηγικές, τα έχουν αναλύσει, που νομίζω από μόνοι τους αποδομούν το παιχνίδι φέτος. Γιατί νομίζω ότι δεν ήταν έτσι πέρυσι. Γιώργο, εσείς πέρυσι δεν είχατε κι εσείς εξίσου στρατηγικές το πώς θα κινηθείτε, ποιον θα ψηφίσετε. Δεν ξέρω αν εσείς συμμετείχετε σε αυτό. Τόσο ανάλυση αλλά... όπως φέτος. Εγώ πρώτη φορά δεν το είχα σκεφτεί ποτέ αυτό. Το ακούω τώρα και λέω είναι πολύ έξυπνο. Ναι, άμα δεν σκεφτεί, προλαβαίνει. Να πει δύο-τρία πραγματάκια. Ναι, δεν το είχα σκεφτεί ποτέ εγώ. Αν είχε βγει και εσύ πρώτη φορά ψήφιο, θα προλάβαινε να πει δύο-τρία πραγματάκια. Ναι, ναι. Την μέρα τη θυμάμαστε τη μαύρη. Σε βγάλανε το ψήφιο και έφυγε τόσο νωρί και ρολιάζαμε στα σπίτια μα πέρυσι. Παιδί μου, ήταν τέτοιο φαβορί. Λέγαμε καλά, εντάξει, δεν φεύγει ο Γιώργος. Ήταν δεδομένο. Και ξαφνικά σε μία νύχτα αποδομείται. Πέρυσι το Survivor. Δεν περιμέναμε κανείς μας. Το περίμενε, το κάνεις από την ομάδα. Εγώ δεν το πιστεύω ποτέ, παιδιά, αυτό πάντως. Συμμετείχες σε τέτοιες στρατηγικές, αν ήξερες να κινηθείς λίγο πιο στρατηγικά. Εγώ δεν συμμετείχα και πέρυσι που ήμουν μέσα. Ναι. Δηλαδή, το μυαλό μου δεν πήγαινε τόσο. Δεν το θες, το αρνείσαι ή απλά δεν το σκέφτεσαι. Τώρα που το βλέπεις. Όχι, δεν είναι στο χαρακτήρα μου να. Σου δίνουμε τη γνώση και την πετάς δηλαδή. Τώρα που έχω τη γνώση, κρίμα που δεν πήγαινε να πάω του χρόνου. Απλά το θέμα είναι ότι. Καταλαβαίνω να κάνω προετοιμασία. Ακόμα και έξω από όλο αυτό, αν είσαι, αν βλέπεις ότι όλοι οι υπόλοιποι παίκτες λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο, κάποια στιγμή, αν θέλεις να συνεχίσεις και εσύ το παιχνίδι, θα πρέπει δηλαδή να μπει σε αυτό το παιχνίδι. Μα η στρατηγική είναι ένα ωραίο τρόπο να χειριστεί ένα τέτοιο παιχνίδι. Το θέμα είναι ότι. Ομαδικά δεν γίνεται. Ομαδικά δηλαδή γίνεται. Μια ομάδα λοιπόν για όλα, για τα πάντα δεν αποφασίζουν όλοι από κοινού μαζί. Το τι θα κάνουν, από το πώς θα φάνε, πώς θα ξυπνήσουν, πώς θα πάνε, πώς θα δηλώσουν. Δηλαδή, γιατί σε αυτό πρέπει ο καθένας να είναι, ας πούμε, ατομικά. Αφού ακόμα δεν είναι ατομικό το παιχνίδι. Εγώ προσπαθώ να καταλάβω όλο αυτό το παιχνίδι τώρα γίνεται γιατί, για τα χρήματα, για το έπαθλο. Γιατί αν υπολογίσεις ότι κάθε φορά που κάποιος θέλει να βγει υποψήφιος και νιώθει μια σιγουριά, σημαίνει ότι απ' έξω κάποιοι άλλοι υποστηρίζουν πολύ. Ναι. Οπότε τι θα μείνει μετά από το έπαθλο, λέμε τώρα, έτσι και αν θα καταφέρει να φτάσει τελικό. Βάλε και τα ΦΠΑ και όλα αυτά. Τα τέλη κινητήρια. Είναι για τη δόξα, για να φαίνονται να γίνουν πιο γνωστοί στο κοινό. Όλα μαζί. Όλα.